να ξαναπώ την ερώτησή μου για εκείνους που ίσως τώρα να άνοιξαν την τηλεόρασή τους. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον αγαπημένο μας Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον οποίο τον ρώτησα να μας εξηγήσει. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει ότι προτιμάει να τον εκτιμήσουν σαν καλλιτέχνη παρά σαν άνθρωπο. Και του είπα στις διαφημίσεις, και δεν ξέρω και αν παίζει τηλεοπτικά αυτό. Τέλος πάντων, τόσο παλιόπαιδο είσαι και μένεις μόνο στο άλλο που ξέρουμε ότι πραγματικά είσαι ένας ξεχωριστός ηθοποιός, αναγνωρισμένος. Ναι. Όχι, ξέρεις τι εννοώ. Ενώ ότι ο λόγος που διάλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά ήταν καθαρά για να εκτιμηθώ καθαρά ως καλλιτέχνης και όχι ως άνθρωπος. Ως άνθρωπο θα με εκτιμήσουν οι δικοί μου άνθρωποι στην πορεία της ζωής μου, οι γνωστοί μου, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να αποδείξω την αξία μου ως άνθρωπος, τη σημαντικότητά μου ως άνθρωπος. Προσπαθώ να αποκτήσω ένα μικρό κομμάτι, αν θες, μέσα από τη δουλειά μου σημαντικότητας, καθαρά ως καλλιτέχνης. Οπότε δεν με ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος και δεν θα ήθελα να μάθει ούτε για την προσωπική μου ζωή, ούτε το τι κάνω, ούτε το τι τρώω, ούτε που βρίσκομαι. Μα δεν έχουμε μάθει ποτέ και τίποτα. Είδες, μια χαρά δεν είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Λοιπόν... Απάντησα όμως. Απάντησες, να σου πω ότι... Ότι καλύπτει. Ίσως και είναι η πρώτη φορά από τις απαντήσεις που μου έδωσε που εντάξει, κατάλαβα και κάτι παραπάνω από αυτά που από μόνη μου θα φανταζόμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παράσταση. Λοιπόν, το έργο λέγεται «Αχ, αυτά τα φαντάσματα». Διαβάζοντας την υπόθεση του έργου, ομολογώ ότι με τρίγκαρε. Δηλαδή, μου έκανε κλικ στο μυαλό ότι θα ήθελα να το δω το έργο. Ξεκινάω από αυτό. Δεν μπαίνω στο cast, το οποίο το έχουν αισθήσει, ποιον το έχουν ετοιμάσει, θα φτάσουμε και σε αυτά. Πρώτα είναι το έργο. Τι είναι αυτό το έργο? Είναι ένα υπέροχο κλασικό έργο, γραμμένο από τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, τον Ναπολιτάνο συγγραφέα, ο οποίος έχει μεγάλες επιτυχίες γράψει, όπως το Φιλουμένα Μαρτουράνο, Εκατομμυριούχοι της Νάπολης και άλλα πολλά. Είναι ένα έργο που λατρεμένο, γιατί ξέρεις, είναι κωμωδία, αλλά βασίζεται σε κάτι πολύ σημαντικό. Περιέχει το στοιχείο το κωμικό αλλά και το τραγικό. Γιατί είναι ανθρώπινο. Έχει χαρακτήρες, έχει ψυχές βασανισμένες, όπως λέει ο συγγραφέας. Εσύ είσαι βασανισμένος. Βασανισμένη ψυχή. Σ' αρέσει στην κωμωδία να σε βλέπουμε βασανισμένο. Ναι, να περνάω τα πάθη μου. Ναι, αλλά σε κωμωδία. Ναι. Δεν θέλω όχι, να τα περνά σε δράμα. Όχι, είναι μια υπέροχη κωμωδία που είναι από τις κωμωδίες που μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω, γιατί βασίζονται σε μια αλήθεια. Και όταν βασίζεται κάτι σε κάτι αληθινό, περιέχει μέσα όλα τα στοιχεία που μου αρέσουν της ζωής. Το γέλιο και το δάκρυ. Να μπούμε όμως λίγο στην υπόθεση, να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί του λέμε ότι είναι κωμωδία, αλλά λίγο να καταλάβει τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, είσαι ένας τύπος ο οποίος για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε πια δεν έχει λεφτά. Είναι ότι παλεύω να πιάσω την καλή, αλλά δεν τα καταφέρνω. Έχω και μία σύζυγο, μία γυναίκα την οποία την τραβολογώ σε κάθε ιδέα, κάθε σχέδιο που έρχεται και ποτέ δεν πετυχαίνει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω πάρει ένα τεράστιο αρχοντικό. Το έχω νοικιάσει χωρίς όμως να δίνω νίκη, με την προϋπόθεση γιατί ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά του σπιτιού που είναι στοιχειωμένο και έχει φαντάσματα. Οπότε με την συμφωνία του να είμαι σε αυτό το σπίτι και να φαίνεται ότι έχει ζωή αυτό το σπίτι, μέχρι να φύγει αυτή η δρόμα που υπάρχει για αυτό το σπίτι, δεν θα πληρώνω το νίκη μου. Ερωτώ, η σύζυγος το ξέρει ότι το παίρνετε τσάμπα γιατί το σπίτι έχει αυτό το... Δεν της το έχω πει γιατί αν μάθει για φαντάσματα και αυτά φοβάμαι ότι δεν θα ήθελε να έρθει και κρατάω όλο αυτό το μυστικό για μένα. Απλώς μετά από τα χρόνια που είμαστε μαζί και που ουσιαστικά την έχω παραμελήσει, αυτή έχει έναν εραστή. Ψύχραμα το λες. Ναι. Όπου όμως επειδή έχω μπει σε όλη τη διαδικασία του σπιτιού, όπου γνωρίζοντας το θυρωρό, τους ανθρώπους που μένουν σε αυτό το αρχοντικό που είναι γεμάτο δωμάτια, 68 δωμάτια, όπου εγώ θα πρέπει να βγαίνω κάθε φορά στο μπαλκόνι, να τεινάζω τα χαλιά και να τραγουδάω για να βλέπει ο κόσμος ότι είναι ζωντανό αυτό το σπίτι. Σε μια χαρά χαρούμενος και όλα πάνε ρολόι. Ναι, ότι όλα πάνε ρολόι. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι και λίγο φοβητσιάρης γιατί με έχουν βάλει σε ένα τρίπ τέτοιο. Όταν συναντώ τον εραστή της γυναίκας μου, έχω την εντύπωση ότι είναι
το φάντασμα του αρχοντικού. Που σημαίνει ότι εσύ δεν ξέρεις ότι η γυναίκα σου σε απατά. Φυσικά και δεν ξέρω. Όχι, αλλά το είπες τόσο ψύχρεμα πριν που νόμιζα ότι εντάξει, είμαστε τόσα πολλά χρόνια. Είναι επειδή έχω διαβάσει το έργο. Είναι γι' αυτό. Αλλά ναι, και συμβαίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, κάθε χαρακτήρας του έργου, από την εραστή, από τη γυναίκα μου, από το θηρωρό, από την αδερφή του θηρωρού, όλες είναι ψυχές βασανισμένες. Καθένας κυνηγάει το φαντασμά του σε αυτό το έργο. Η Φέη Ξυλά είναι η σύζυγός σου. Η σύζυγός μου είναι η Φέη Ξυλά. Ο εραστής ποιος είναι? Ο εραστής είναι ο Άρης ο Σερβετάλης. Πλάκα μου κάνεις. Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Είμαι πολύ... Μαζί πριν από πόσα 10 χρόνια στο τέλος. 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια ξαναβρισκόμαστε μαζί. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή τη δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους που με τους περισσότερους έχουμε ξαναδουλέψει. Που ξαναβρίσκομαι με τον Άρη που θαυμάζω και αγαπώ. Με τη Φέη Ξυλά που είχαμε παίξει πέρυσι το καλοκαίρι στον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων. Μεγάλη επιτυχία και περάσαμε πολύ όμορφα πάλι. Με τον Αλέξανδρο το λογοθέτη είναι που δουλεύουμε για πρώτη φορά στο θέατρο και έχω χαρεί πάρα πολύ, είναι υπέροχος και τρελός μαζί. Όλοι έχουμε τι την κάνει? Τρέλα μας. Τον θηρωρό, τον Ραφαέλε του αρχοντικού που είναι μια τρέλα. Έχεις και θηρωρό? Ναι, 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 υπήρχε αυτός για κάποιος. Πρέπει να ανοιγοκλίνει το σπίτι, να τον νοικιάζει, να το ξενοικιάζει. Να βοηθάει στο να υπάρχει αυτός ο μύθος των φαντασμάτων για δικούς του λόγους, γιατί αυτός βρίσκει ευκαιρίες και κλέβει διάφορα πραγματάκια και τα φορτώνει στα φαντάσματα. Μάλιστα. Γίνονται διάφορα τέτοια. Η Μαρία Κωνσταντάκη. Παίζει κόσμος. Ναι, 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 είναι υπέροχη. Η Μαρία Κωνσταντάκη που κάνει την αδερφή του Ραφαέλε, του Αλέξανδρου του λογοθέτη. Ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου. Βαγγέλης Χατζηνικολάου. Ο Μένη Κωνσταντινίδου, Βαγγέλης Ρωμιός. Ναι. Κίμωνας Φιωρέτος. Φιωρέτος, ναι. Και με τον Κίμωνα και τη Μένη ήμασταν πέρυσι στον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων πάλι. Είμαστε μία, με τους περισσότερους έχουμε ξαναδουλέψει και είμαστε πολύ καλή παρέα. Και ταιριάζουμε πολύ. Λοιπόν, και, και ο Χρήστος ο Μαλάκης. Ναι. Και ναι. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Κακλέα. Του Γιάννη Κακλέα. Με τον Κακλέα έχετε ξαναβρεθεί? Α, ναι, έχουμε ξαναβρεθεί. Για πες τώρα. Πες μου. Έχουμε... Κοίταξε να δεις, η πρώτη συνεργασία μας έγινε πριν από περίπου 12 χρόνια στο Θέατρο Διάνα με την Ελένη Τυράντου, στα έργα αυτά που κρατήσανε με μεγάλη επιτυχία πολλές σεζόν. Και μετά ξαναβρεθήκαμε στη Λυσιστράτη με το Εθνικό Θέατρο και έκτοτε έχουμε κάνει τον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων πέρυσι, τους Όρνηθες φέτος το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και είπαμε, περνάμε καλά και μ' αρέσει. Ο Γιάννης είναι από τους σκηνοθέτες που πραγματικά θαυμάζω. Δεν το λέω τώρα γιατί είμαι μπροστά στις κάμερες και πρέπει να πω κάτι καλό. Τον θαυμάζω σκηνοθέτη γιατί έχει ένα θαυμαστό τρόπο να αναλύει, να μπαίνει στα έργα κλασικά ή μη και να περνάει το δικό του στίγμα, το οποίο είναι σύγχρονο και ουσιαστικό για κάθε θεατή που θέλει να δει μια παράσταση. Εσύ τώρα τι ηθοποιός είσαι? Έχεις τον Κακλέα σκηνοθέτη. Εγώ δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά το όνομά του είναι τεράστιο. Δηλαδή και όσοι και εκτός να είμαστε, το ξέρουμε. Εσύ όμως, ουσιαστικά, πολλές φορές έχεις, δεν ξέρω αν μου επιτρέπει να το πω, έχεις σκηνοθετήσει τον εαυτό σου, τον ακολουθείς στις οδηγίες του κατά γράμμα ή μπορεί να πεις και τη δικιά σου γνώμη στο πώς βλέπεις εσύ τον ήρωα αυτόν? Κοίταξε να δεις. Ο σκηνοθέτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γιάννης ο Κακλέας, έχει όλο το έργο στο μυαλό του. Φτιάχνει μια παράσταση. Εμείς είμαστε τα εργαλεία, οι ηθοποιοί. Από εκεί και πέρα όμως, σου δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις γνώμη η οποία μπορεί να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Δεν έχει σημασία όμως, από τη στιγμή που σου δίνει τη δυνατότητα να εκφέρεις γνώμη και να σε βάλει στο δικό του τρίπ του ονείρου σε σχέση με ένα έργο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το δέσιμο με ηθοποιούς και σκηνοθέτη. Δεν είμαστε εκτελεστές των διαταγών, ας πούμε, ενός σκηνοθέτη. Καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία μίξη στο όνειρο που υπάρχει του σκηνοθέτη, των ηθοποιών, για το έργο, για το πώς. Θα ήθελες με ένα σκηνοθέτη με τον οποίο τον αναγνωρίζεις, τον παραδέχεσαι, σου αρέσει να συνεργάζεσαι μαζί του, να είσαι, ας πούμε, 10 χρόνια μαζί, να είσαι σαν ομάδα, ή σ' αρέσουν οι αλλαγές? Κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής έχουμε μία πορεία πολύ καλή με τον Γιάννη τον Κακλέα.
πάντοτε λέμε, να σου πω, περνάμε καλά, νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι πολύ όμορφα πράγματα στο θέατρο, οπότε συνεχίζουμε και όσο πάρει. Αυτό δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που εσένα ρωτάω, ναι, σου αρέσει να δένεσαι και να είσαι με κάποιους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν είναι ο σκηνοθέτης, μπορεί να είναι και δύο ακόμα ηθοποιοί, δεν ξέρω. Λέω, εννοείται. Δηλαδή, σου αρέσει να είσαι με μια ομάδα 3, 5, 15 ανθρώπων και να δουλεύεις μαζί. Και να ανανεώνονται, ναι. Εννοείται πως μου αρέσει. Ξέρεις τώρα αυτό τι είναι. Είναι λιγάκι επικίνδυνο, γιατί θεωρείται σαν ότι έχουν φτιάξει την κλίκα τους. Δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνεις, εννοώ μία παρέα. Αυτό που μου αρέσει. Ναι. Εννοώ μία ότι αυτοί δουλεύουν για πάντα μαζί ή οτιδήποτε. Για πάντα δεν υπάρχει ούτως δεν υπάρχει για πάντα. Σχέσεις επαγγελματικές. Σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν δουλεύεις με κάποιους ανθρώπους και έχει δοκιμαστεί αυτή η συνεργασία, εννοείται πως όταν θα ξεκινήσεις κάτι καινούριο, θα σκεφτείς πρώτα τους συνεργάτες που είχες στο παρελθόν και που πηγαίναν τα πράγματα καλά. Αυτό θες να κρατήσει όσο είναι δυνατόν. Δεν θες να, ξέρεις, να τελειώσουν έτσι και να... Αν θες να ρισκάρεις κάθε φορά με καινούριους συνεργάτες, είναι και λίγο τρελό αυτό. Όταν μάλιστα συμβαίνει κάτι πολύ όμορφο, γιατί ξέρεις, το να συνεργαστούν κάποιοι άνθρωποι και να τα βρουν είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη δουλειά. Οπότε όταν το συναντήσεις και το βρεις, δεν θες να το χάσεις, το κρατάς. Να δούμε τα πλάνα, παιδιά. Να δούμε.